Κυρίες και κύριοι βουλευτές, και το σημερινό διυπουργικό νομοσχέδιο, όπως και το προηγούμενο για το επιτελικό κράτος, παρά τους βαρύγδουπους και παραπλανητικούς τίτλους, κινείται σε μια λογική πολύ συγκεκριμένη και κατά τη γνώμη μας πολύ διακριτή. Έχει ξεκάθαρους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Το πώς θα θωρακιστούν μια σειρά από θεσμοί του σάπιου αυτού συστήματος, του σάπιου κράτους, με τους κατάλληλους νόμους και με το κατάλληλο προσωπικό. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλα. Είτε μιλάμε για τα Υπουργεία και για τους Δήμους, είτε μιλάμε για τα Πανεπιστήμια, για τομείς κοινωνικών υπηρεσιών και άλλα. Επιδιώκεται μέσω αυτών των νόμων και των προσώπων που τοποθετείται σε διάφορες θέσεις ευθύνης την πιο άνετη, την πιο αδιατάρακτη εφαρμογή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, την πολιτική εκείνη που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα κληρονόμησε από τους προκατόχους της, από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους προγόνους αυτού και την οποία ως κλασικό νεοφιλελεύθερο αστικό κόμμα της χώρας η Νέα Δημοκρατία επεκτείνει, θέλει να επεκτείνει ακόμα παραπέρα. Και βιάζεστε πολύ γι' αυτό. Βλέπετε, θέλετε να ικανοποιήσετε τους περιβόητους θεσμούς, τους ομίλους ιδιαίτερα, που σας πιέζουν και για fast track διαδικασίες, όπως έκαναν και με τους προηγούμενους. Ανησυχείτε και το δείχνετε για το πώς θα επιδοθεί ακόμα περισσότερο το περιβόητο δόγμα νόμος και τάξη. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, ανησυχείτε για το πώς θα αναχαιτιστεί η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, που θα δυναμώσουν τα επόμενα χρόνια, ό,τι και αν κάνετε, όσους αντιδραστικούς νόμους και αν ψηφίσετε. Γιατί ανεξάρτητα από όσα λέτε, για την περίφημη βιώσιμη δυναμική ανάκαμψη, ξέρετε πολύ καλά και εσείς και τα επιτελεία που σας εισηγούνται αυτούς τους νόμους, ότι η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος ασθενούς, ασταθούς ανάκαμψης, ασθενικής, ασταθούς ανάκαμψης. Είναι μια περίοδος νέων κινδύνων για μια πιο βαθιά και συγχρονισμένη οικονομική κρίση στο μέλλον. Είναι μια περίοδος οξυμένων ανταγωνισμών διεθνώς. Οπότε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, παίρνετε τα μέτρα σας, έτσι ώστε το πολιτικό σύστημα να είναι όσο γίνεται πιο θωρακισμένο, όσο γίνεται πιο ανθεκτικό απέναντι στη λαϊκή πίεση, απέναντι στη λαϊκή διεκδίκηση, σε μια ενδεχόμενη παραπέρα όξυνση της ταξικής πάλης. Η διάταξη, για παράδειγμα, για την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου εντάσσεται ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και όχι τυχαία, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά κάνατε σημαία σας το ακαδημαϊκό άσυλο, που ήταν μια κατάκτηση του κινήματος, ακριβώς για να σηματοδοτήσετε την ένταση της καταστολής του αυταρχισμού που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική σας. Και ξεκινάτε με το άσυλο γιατί εκτιμάτε ότι σας είναι πιο εύκολο να ξεκινήσετε με μια κατάκτηση του λαού και της νεολαίας, που όλα αυτά τα χρόνια συκοφαντήθηκε, διαστρεβλώθηκε βάναυσα, κακοποιήθηκε εξαιτίας και της δράσης συγκεκριμένων μηχανισμών, συμμοριών, που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με το φοιτητικό κίνημα. Και εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δρούσαν είτε με την ανοχή, είτε ακόμα και με τη στοργή των κυβερνήσεων και του κράτους, ενίοτε και με την καθοδήγησή τους, όποιο κόμμα από τα αμαρτωλά δίπολα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν στον κυβερνητικό θόκο. Όσα λέτε περί πάταξης της εγκληματικότητας, της ανομίας, είναι απλά και μόνο προσχήματα, είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Αλήθεια, γιατί δεν κάνατε σημαία σας την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής,
που ούτε άσυλο υπάρχει, ούτε πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται και άρα σύμφωνα και με τη λογική σας δεν είχατε και κανένα εμπόδιο. Απλά γιατί αυτές οι περιοχές δεν προσφέρονται για τις επενδύσεις των φίλων σας. Οπότε σας βολεύει να σπρώχνετε η εγκληματικότητα σε τέτοιες πιο υποβαθμισμένες περιοχές γκέτο στην κυριολεξία. Γιατί δεν κάνατε σημαία σας την πάταξη της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, όπου η μεγάλη εργοδοσία έχει ξεσαλώσει πραγματικά, όπου παραβιάζει και ακόμα και αυτή τη λειψή εργατική νομοθεσία και καθημερινά έρχονται στο φως περιστατικά τρομοκρατίας, εγκληματικής συμπεριφοράς εργοδοτών κατά συνανθρώπων μας, εργαζομένων, όπως το πρόσφατο περιστατικό στην Κέρκυρα. Και μην μας πείτε ότι είναι η εξαίρεση, αν έβλεπαν όλα όσα συμβαίνουν πραγματικά το φως της δημοσιότητας, θα λέγαμε ότι είναι πλέον ο κανόνας. Αλλά με τον τρόπο σας και τις πρακτικές σας, μας λέτε ότι οι καπιταλιστικές επενδύσεις έχουν ανάγκη αυτόν ακριβώς τον εργασιακό μεσαίωνα. Κάτι άλλο επομένως κρύβεται πίσω από την επιμονή σας για το άσυλο. Κρύβεται ότι στο Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία που φτιάχνετε απαιτείται σιγή νεκροταφείου για να εφαρμόζεται χωρίς κανένα εμπόδιο η πολιτική που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, η πολιτική που επιτάσσει πλήρως την ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Και φυσικά αυτό το πανεπιστήμιο επιχείρηση υπηρέτησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε δώσει άσυλο στα μεγάλα οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα να αλωνίζουν μέσα στα πανεπιστήμια. Άσυλο βέβαια για τους μεγάλους επιχειρηματίες και την μέγιστη κερδοφορία τους υπάρχει και στα τοπικά όργανα όπως είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Και αυτή την επιχειρηματική δράση, την κερδοφορία, την υπηρετήσατε, την υπηρετείτε όλοι σας με τις αναδιαρθρώσεις που ο καθένας σας υλοποίησε, άσχετα αν σήμερα μαλώνετε για τη δήθεν ακυβερνησία των Δήμων. Θυμίζουμε σε ορισμένους ότι την αναλογική εμείς την ψηφίσαμε στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα σκίζει τα ημάτια του για το δημαρχοκεντρικό μοντέλο, αυτή την αναλογική την έφερε πάλι κουτσουρεμένη και κολοβή, γιατί άφησε εκτός αναλογικής την εκλογή των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τώρα κλαψουρίζει για τη δίθεν ακυβερνησία των Δήμων, ξέρει πολύ καλά πως καμιά ακυβερνησία δεν πρόκειται να υπάρξει. Γιατί στους μνημονιακούς νόμους που όλοι τους ισχύουν στο ακέραιο, υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας και είναι πολλές, με πρώτο και καλύτερο το οικονομικό παρατηρητήριο. Και αυτές εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιμότητά τους, δηλαδή την αντιλαϊκή λειτουργία των Δήμων. Αυτή η αντιλαϊκή λειτουργία των Δήμων ενισχύθηκε μάλιστα παραπέρα τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας του ΠΑΣΟΚ, ήρθαν για να προσαρμόσουν καλύτερα τους Δήμους στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αυτός ο στόχος είναι κοινός για όλα τα αστικά κόμματα και όταν ψηφιζόταν ο νόμος του Κλεισθένη και τώρα. Έτσι, αν εξαιρέσουμε το εκλογικό σύστημα, σε όλα τα βασικά του Κλεισθένη, που είναι και τα ουσιώδη για το λαό μας, συμφωνείτε όλοι σας. Συμφωνείτε με το βάθεμα στα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά των Δήμων που έφερε ο Κλεισθένης, οθώντας τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, εμπορευματοποιώντας ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουν στο λαό, είτε με κάθε είδους συμπράξεις με επιχειρηματικούς ομίλους. Συμφωνείτε με τη βασική επιδίωξη του Κλεισθένη τα κύρια έσοδά τους οι Δήμοι να τα αντλούν κατευθείαν από τις τσέπες των Δημοτών στη λογική της ανταποδοτικότητας και έτσι η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε μια απλή συμπληρωματική ενίσχυση μόνο όσο χρειάζεται
για να εξισορροπούνται οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με την πρότασή της για τη μεταφορά του ένφια αυτού του άδικου φόρου στους Δήμους. Αντί να τον καταργήσει εδώ και τώρα όπως πρέπει και απαιτεί όλος ο σκληρά φορολογούμενος ελληνικός λαός, βάζει τους Δήμους να τον επιβάλλουν. Συμφωνείτε όλοι σας με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη λεγόμενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις οποίες ανοίγει το δρόμο στους λεγόμενους επενδυτές να εκμεταλλευτούν μακροχρόνια με ληστρικούς όρους, ξεπουλώντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την οποιαδήποτε δημοτική περιουσία. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες γίναμε πάλι μάρτυρες του ίδιου γνωστού καυγά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένας καυγάς παραπλανητικός, ανούσιος, βγαλμένος από το παρελθόν. Καυγάς περιόνου σκιάς. Ποιος κομματικοποίησε περισσότερο το κράτος. Ποιος διόρισε περισσότερους μετακλητούς. Ποιος υπηρέτησε περισσότερο διάφορους κολλητούς του επιχειρηματίες. Ποιος ευθύνεται για τα ζητήματα του τύπου της κυρίας Θάνου και άλλα σχετικά από προσανατολιστικά. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι πολύ λογικό η μεταξύ σας αντιπαράθεση να πηγαίνει σε διάφορα ζητήματα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, τα οποία βεβαίως δεν είναι άνευ σημασίας, αλλά αναδεικνύονται από εσάς μόνο και μόνο για ξεκάρφωμα, αφού δεν μπαίνει η αντιπαράθεσή σας επί της ουσίας στην αιτία, ακριβώς γιατί η στρατηγική σας στόχευση στην οικονομία, στο μοντέλο διαχείρισης που επιλέγετε, έχει τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά. Με επιμέρους διαφορές, με διαφορετικά συνθήματα, από διαφορετικό δρόμο ίσως προσέγγισης, καταλήγει όμως στο ίδιο αντιλαϊκό και άσχημο για το λαό αποτέλεσμα. Ακόμη και σε επιμέρους ζητήματα του σημερινού νομοσχεδίου συμφωνείτε. Πάρτε για παράδειγμα τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας που τόσος ντόρος έγινε. Οι όποιες αλλαγές κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζουν ουσιαστικά τις διατάξεις που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα άρων προεκλογικά. Διατάξεις που εισάγουν στην ποινική διαδικασία μια σειρά από αντιδραστικούς θεσμούς, όπως η ποινική συνδιαλλαγή, που ευνοούν οικονομικά ισχυρούς, πλήττουν βάναυσα δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων, κυρίως όσων δεν έχουν χρήματα για να υπερασπίσουν το δίκιο τους. Διατάξεις που διατηρούν και ενισχύουν θεσμούς που θέτουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές ελευθερίες, όπως του τρομονόμου, της λήψης και επεξεργασίας του DNA των πολιτών, αλλά και άλλες προβληματικές διατάξεις που είχαμε καταγγείλει από αυτό εδώ το βήμα και που οδηγούν σε οριζόντια μείωση όλων των ποινών, ακόμη και για βαριά κακουργήματα, και οι οποίες διατάξεις επιδρούν σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι για παράδειγμα η δίκη της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής, διάφορα άλλα σκάνδαλα οικονομικής φύσης, αλλά και πρόσφατα η απαράδεκτη αποφυλάκηση Κορκονέα, όπου αξιοποιήθηκε από τους δικαστές ο νέος ποινικός κώδικας. Να λοιπόν που συμφωνείτε στα βασικά. Πρώτα τα ψηφίζετε και μετά έρχεστε να τα καταγγείλετε φραστικά όταν είσαστε στην αντιπολίτευση. Πριν η Νέα Δημοκρατία, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα σε ομιλία του τις προηγούμενες μέρες να μιλάει για το κράτος της δεξιάς, ακριβώς όπως μιλούσε παλιότερα το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα γέννημα θρέμα του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα μας, που προτάσει το δόγμα νόμος και τάξη, πάντα επέλεγε να προτάσει το μαστίγιο σε βάρος του λαού σε σχέση με το καρότο, το οποίο επιλέγετε εσείς, το οποίο χρησιμοποιείτε όμως και το μαστίγιο πλιστάκης και το χρησιμοποιήσατε κατά τη δική σας θητεία, κυρίως βέβαια μόνο κατά του οργανωμένου εργατικού, συνδικαλιστικού, αγροτικού, φοιτητικού και μαθητικού κινήματος. Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους μας
ότι η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σήμερα ο βασικός συνεχιστής, ο βασικός εκφραστής, εφάρμοσε τέτοια πολιτική και με τη σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος ξεκίνησε τα γνωστά αγροτοδικεία σε όλη την Ελλάδα? Ποιος εισήγαγε τους τρομονόμους? Ποιος κατάργησε το άσυλο στα πανεπιστήμια το 2011? Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται πλέον πολλοί βουλευτές, πρώην υπουργοί, πολλά στελέχη που το 2011 ως βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε ψήφισαν την κατάργηση του ασύλου με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Και για να πάμε και στα πιο πρόσφατα. Ποιος έφερε τον απεργοκτόνο νόμο πριν 2 χρόνια? Αρκετά λοιπόν σας λέμε με την υποκρισία και τη δήθεν αθωότητα της σοσιαλδημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε με την ίδια ευκολία να προβάλλει αυτό το πιο αυταρχικό αντιδραστικό μοντέλο διακυβέρνησης αν δεν είχε προηγηθεί η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που με τη συκοφάντηση αριστερών αξιών και ιδανικών, με την υπονόμευση του όποιου ριζοσπαστισμού, με την νομιμοποίηση όλων των αντιλαϊκών υποτίθεται μονόδρομων, από τα μνημόνια μέχρι τις επιταγές και τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με την αποθέωση των αγορών, των ιδιωτικοποιήσεων, των δίθεν σωτήριων καπιταλιστικών επενδύσεων και τόσα άλλα, ακύρωσε θετικές διεργασίες, θετικά ριζοσπαστικά αντανακλαστικά που υπήρχαν μέσα στο λαό μας, στο κίνημα, και επέτρεψε έτσι στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται σήμερα με τη σημαία της σιδερένιας πυγμής στην εφαρμογή της στρατηγικής που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι της δικοματικής εναλλαγής και της κοροϊδίας του ελληνικού λαού και από τους δυο τους. Κλείνω με το εξής. Στην πρώτη ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, κάναμε την εκτίμηση ότι η κυβερνητική εναλλαγή δεν εκφράζει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής. Κινείται στο γενικότερο πλαίσιο των επιδιώξεων της άρχουσας τάξης για μια πιο σχεδιασμένη παρέμβαση με στόχο τη θωράκιση του συστήματος διακυβέρνησης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σταθερότητα μπροστά σε πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από την οικονομική ανάκαμψη, την καπιταλιστική ανάκαμψη και τους οξύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που μένονται στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα. Τα αυγουστιάτικα αυτά νομοσχέδια υπηρετούν αυτόν ακριβώς το στόχο. Γιατί ξέρετε, το επαναλαμβάνουμε, ότι μπροστά μας υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια. Εμείς λέμε ότι αυτή την αστάθεια ο ελληνικός λαός όχι μόνο δεν πρέπει να τη φοβηθεί, αλλά πρέπει με πλήρη συνείδηση πλέον και καθαρό μυαλό και σκέψη, με τη μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει, να την αξιοποιήσει προς όφελός του, για να ανατρέψει οριστικά αυτή τη βάρβαρη πολιτική, αυτό το σάπιο κράτος, αυτό το διεφθαρμένο εκμεταλλευτικό σύστημα. Τότε θα επέλθει και η πραγματική ανακούφιση του λαού, η ανάσα ζωής για όλους και όλες και όχι μόνο για τους λίγους κυφίνες.